Φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου που σήμερα με τέτοιες καιρικές συνθήκες επιλέξατε να είσαστε εδώ. Είμαστε όλοι εδώ μαζί. Δεν στάθηκε εμπόδιο ο καύσωνας. Δεν στάθηκαν εμπόδιο τα χιλιόμετρα. Καθώς βλέπω ανάμεσά μας φίλες και φίλους από όλα τα χωριά μας, αλλά και φίλες και φίλους από το κέντρο της πόλης. Όμορφους ανθρώπους με περίσσια πείρα της ζωής. Ανθρώπους που έχουν δικαίωμα στη ζωή και παλεύουν καθημερινά. Φίλες και φίλους που συμπορευτήκαμε μέχρι τώρα όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και νέους φίλους που έρχονται να σταθούν πλάι μας για να υπηρετήσουμε το μεγάλο, το ωραίο, το ιδανικό. Να υπηρετήσουμε τον τόπο που γεννηθήκαμε, τον τόπο που αγαπήσαμε, τον τόπο που ζούμε και εμείς και τα παιδιά μας. Όλοι εσείς, αγρότες, αλληλείς, επαγγελματίες, βιοπαλεστές και συνταξιούχοι που ήρθατε από τη μία άκρη μέχρι την άλλη του Δήμου γεμάτη ελπίδα, γεμάτη θέληση, γεμάτη διάθεση για προσφορά. Όλοι εσείς είστε αυτοί που με τη συμμετοχή σας και τα ιδανικά σας έχουμε χτίσει και συνεχίζουμε να χτίζουμε το ψηφοδέλτιό μας. Φίλες και φίλοι, απόψε, εδώ, δεν θα επιχειρήσω να περιγράψω την κατάσταση στο Δήμο μας. Άλλωστε, είστε καθημερινοί μάρτυρες όλοι σας. Θα σας πω για μας, για τις μικρές και μεγάλες καθημερινές μάχες που δώσαμε και δίνουμε 4 χρόνια τώρα. Ήμασταν παρόντες παντού, και στα εύκολα, αλλά κυρίως και στα δύσκολα. Καταθέσαμε προτάσεις, καταθέσαμε βιώσιμες λύσεις, καταθέσαμε τη βούληση και τη θέλησή μας να βοηθήσουμε προς κάθε κατεύθυνση. Εισπράξαμε όμως μια αδικαιολόγητη άρνηση. Δεν βρεθήκαμε εδώ σήμερα για να κάνουμε κριτική στη Δημοτική Αρχή. Όλοι μαζί και ο καθένας μας ξεχωριστά έχουμε κρίση και άποψη για το τι έχει συμβεί τα τελευταία 4 χρόνια στο Δήμο μας. Σήμερα είμαστε εδώ να επαναβεβαιώσουμε την ισχυρή μας βούληση και τη διάθεση να πάμε τον τόπο μας μπροστά. Είμαστε εδώ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Μαζί, δίχως αποκλεισμούς, τις γνώσεις και τις σκέψεις μας, τα όνειρά μας και τη θετική μας διάθεση, για να αλλάξουμε κεφάλαιο, να προχωρήσουμε και να κάνουμε το Δήμο μας να ξεχωρίζει. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε το μέλλον του τόπου μας, το μέλλον του Δήμου μας, το μέλλον των παιδιών μας. Φίλες και φίλοι, σήμερα, όλοι μαζί, σήμερα εδώ, λέμε μαζί μπορούμε. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Δήμο ελκυστικό, παραγωγικό και δημιουργικό. Μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε, να προγραμματίσουμε και να αναδείξουμε τα γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε με οδηγό την υπηρεσία και την προσφορά στο συνάνθρωπό μας. Μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε με οδηγό
τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μαζί μπορούμε για να υπηρετήσουμε την πολυφωνία και το δημοκρατικό διάλογο. Μαζί μπορούμε να βάλουμε μια οριστική τελεία στην αδιαφάνεια και την αλαζονία και ένα μεγάλο θαυμαστικό στη δημιουργία. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε μια αυτοδιοικητική δύναμη που θα υπηρετεί τους πολίτες, που θα σέβεται τον τόπο και τις παραγωγικές του δυνάμεις. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κίνημα αλληλεγγύης και συμπαράστασης, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς στους δημότες μας. Μαζί μπορούμε να ανατρέψουμε την παρακμιακή πορεία του Δήμου μας. Μαζί μπορούμε να δώσουμε σάρκα και οστά σε ένα δίκτυο υποδομών που θα υπηρετεί τις ανάγκες όλων μας. Να διαχειριστούμε τα σύγχρονα προβλήματα με τις καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την πρόοδο της περιοχής. Μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς πειραματισμούς και με αποφασιστικότητα. Μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε και να κάνουμε πράξη τα όνειρά μας για τούτο εδώ τον τόπο. Μαζί μπορούμε να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, να κατοχυρώσουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, να διευρύνουμε το διάλογο και να λειτουργήσουν τα θεσμικά όργανα που βρίσκονται σε παράλυση τα τελευταία χρόνια. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Δήμο σύγχρονο, παραγωγικό και κοινωνικά ευαίσθητο στην υπηρεσία του πολίτη. Μαζί μπορούμε, γιατί είμαστε μια ομάδα με τις ίδιες ανησυχίες. Μια παρέα που έχει στόχο και θέλει να δημιουργήσει το καλύτερο κοινωνικό, οικονομικό και παραγωγικό περιβάλλον για την περιοχή μας. Μια παρέα που θέλει να αφήσει τη δική της ιστορία, το δικό της αποτύπωμα για τις επόμενες γενιές, βάζοντας το Δήμο Στυλίδας ψηλά, εκεί που πραγματικά του αξίζει. Φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο τα μεγάλα έργα υποδομής που λείπουν σήμερα από το Δήμο μας. Είναι η καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι μας, από άκρη σε άκρη. Είναι ο αγροτικός δρόμος που πρέπει να είναι έτοιμος για να πάει ο αγρότης στο χωράφι του. Είναι η εσωτερική δρόμη της πόλης και των χωριών μας που θα πρέπει να είναι έτοιμη για να μπορέσουμε να πηγαίνουμε ασφαλείς στα σπίτια μας. Είναι τα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης που θα πρέπει να παρέχουν συνεχές και φτηνό νερό. Είναι όλες εκείνες οι υποδομές που γενικότερα θα πρέπει κάθε στιγμή να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επαγγελματιών. Είναι όμως πάνω απ' όλα οι ίσες ευκαιρίες για όλους και σε όλα. Για εμάς δεν υπάρχουν πολίτες δικοί μας και δικοί τους. Υπάρχουν πολίτες που πρέπει να εξυπηρετούνται. Υπάρχουν ανάγκες που πρέπει να ικανοποιούνται. Υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να λύνονται. Απόψε είμαστε εδώ για να δώσουμε χέρι φιλίας σε όλους ανεξαιρέτως. Δεν είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε καφενεία διαφορετικών αποχρώσεων. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Είμαστε εδώ για να κατακτήσουμε τις χαμένες ευκαιρίες. Είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε τη σύνθεση των απόψεων και το δημοκρατικό διάλογο. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε στις ανάγκες της επόμενης ημέρας. Φίλες και φίλοι, οι εκλογές της 8 του Οκτώβρη δεν είναι ένας περίπατος. Είναι μια δοκιμασία. Δεν είναι ένας δρόμος ταχύτητας. Είναι ένας δρόμος αντοχής. Είναι ένας μαραθώνιος, γιατί έχουμε απέναντί μας τους ανθρώπους που πρέπει να μας πιστέψουν. Ανθρώπους που με ευγένεια και υπομονή πρέπει να πείσουμε για το σκοπό μας. Ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε ένα πλειοψηφικό ρεύμα σε κάθε γωνιά του Δήμου μας.
από άκρη σε άκρη, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα σύγχρονα προβλήματα. Φίλες και φίλοι, απόψε εδώ, από αυτή τη συμβολική πλευρά της πόλης μας, δεν ζητάμε στήριξη και ψήφο ανοχής. Ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης. Όλοι εμείς δεν ήρθαμε. Μεγαλώσαμε εδώ. Μένουμε εδώ. Είμαστε από αυτούς που νιώθουμε το καρδιοχτύπι της περιοχής. Νιώθουμε την ανάσα και την άβρα της θάλασσας. Νιώθουμε τη δροσιά και τον ήχο του βουνού. Νιώθουμε την αγωνία και το άγχος του γείτονά μας που προσπαθεί να ζήσει, που προσπαθεί να επιβιώσει, που προσπαθεί να δώσει ένα καλύτερο αύριο στα παιδιά του. Δεν ήρθαμε εδώ απλά να πούμε όμορφα μεγάλα. Δεν ήρθαμε εδώ να πούμε τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό προσωπικά εγώ το εννοώ. Δεν ήρθαμε εδώ να δώσουμε υποσχέσεις και να μοιράσουμε αξιώματα. Ήρθαμε εδώ για να δηλώσουμε δυνατά ότι είμαστε διαθετημένοι πραγματικά να δουλέψουμε. Τίποτα δεν χαρίζεται. Χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια. Προσπάθεια από όλους εμάς. Είμαστε απόψε εδώ να δηλώσουμε δυνατά ότι όλοι εμείς θα παλέψουμε για να κατακτήσουμε το αποτέλεσμα που θα δικαιώσει όλους εμάς για τις προθέσεις μας και τον τόπο μας. Αλλά και όλους εσάς για την τιμή που θα μας κάνετε να μας αναθέσετε την τύχη του Δήμου τα επόμενα 5 χρόνια. Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους της τέχνης και του πνεύματος, την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, το πνευματικό μας κεφάλαιο που ήταν πάντα δίπλα μας, προκαλώντας μας αισθητική συγκίνηση και προβληματισμό μέσα από τα έργα τους, που μπορεί και πρέπει να είναι επιξίδα του δρόμου και της πορείας μας, για να μας παράγει αξία αυτός ο τόπος. Είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Τους θέλουμε δίπλα μας. Θέλουμε στο πλάι μας τους έμπειρους αυτοδιοικητικούς, γιατί καταλαβαίνουμε καλύτερα το χτυποκάρδι της περιοχής. Θέλουμε κοντά μας τις νέες και τους νέους, με τη ζωντάνια τους, τη φαντασία τους, αλλά και τις ξεχωριστές δυνατότητές τους. Θέλουμε κοντά μας όλους όσους με τη γνώση τους μπορούν να διορθωθούν. Τους ηλικιωμένους με τη σοφία τους και τις εμπειρίες για οδηγό μας. Θέλουμε κοντά μας τους ανθρώπους του χωριού και της πόλης, τους αγρότες, τους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους. Θέλουμε κοντά μας το μεγάλο κεφάλαιο της ύπαρξής μας, το μεγάλο κεφάλαιο πολλαπλών ρόλων, τις γυναίκες, τη μάνα, τη θυγατέρα, την αδερφή, τη σύζυγο. Να αδράξουμε την υπομονή και την επιμονή τους, να μάθουμε από τη δημιουργικότητά τους. Δεν μας περισσεύει κανείς. Είμαστε όλοι αναγκαίοι και απαραίτητοι για την ανασύνταξη της περιοχής μας. Να βάλουμε όλοι μαζί τις προτεραιότητες. Να προγραμματίσουμε και να υπολογίσουμε τις στρατηγικές μας επιλογές. Να θεμελιώσουμε μια δημιουργική σχέση ανάμεσά μας. Μια σχέση εμπιστοσύνης, με πηξίδα τη συνεχή και αδιάλειπτη λογοδοσία. Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες μου, από σήμερα ξεκινούμε τη μεγάλη μάχη. Φεύγοντας από εδώ, θέλουμε να φτάσει το μήνυμα σε όλα τα χωριά και σε όλα τα σημεία από άκρη σε άκρη στο Δήμο. Ξεκινάμε μια μάχη πόρτα-πόρτα, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς αλαζονία και χωρίς προσωπικούς εγωισμούς. Κλείστε τα αυτιά σας σε κούφιες υποσχέσεις και όνειρα θερινής νυχτός. Κλείστε τα αυτιά σας στις ειρήνες, σε νεόκοπους μάγους
και σε ταχυδακτυλουργούς. Ζούμε εδώ. Είμαστε ζωντανά κύτταρα της τοπικής κοινωνίας με δράση και ευαισθησίες. Είμαστε άνθρωποι από όλο το παραγωγικό, οικονομικό, πολιτισμικό, κοινωνικό και πολιτικό φάσμα. Κουβαλάμε στις πλάτες μας την προοπτική και την ελπίδα για την ανάπτυξη του τόπου μας. Κουβαλάμε στις πλάτες μας την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας. Είμαστε εδώ ανοιχτοί σε δημόσιο διάλογο, στις δημιουργικές προτάσεις, έτοιμοι όσο ποτέ άλλοτε. Είμαστε εδώ να εργαστούμε με τιμιότητα, σοβαρότητα, καθαρό βλέμμα και τόλμη για όλα όσα αξίζει αυτός ο τόπος. Είμαστε εδώ να διορθώσουμε, να δημιουργήσουμε, να δώσουμε ανάπτυξη, να εγγυηθούμε στους νέους μας καλύτερες ημέρες, καλύτερες δουλειές, καλύτερο και δημιουργικό περιβάλλον σε καλύτερες συνθήκες ζωής. Είμαστε εδώ να εγγυηθούμε σε όλους ότι στο νέο Δήμο θα βρουν το συμπαραστάτη τους στις ανησυχίες τους, το στυλοβάτη στην προσπάθειά τους και τον μπροστάρι στον αγώνα τους. Είμαστε παρόντες με θέσεις, με προτάσεις, αλλά και με προγραμματισμό για το Δήμο. Για το Δήμο του μέλλοντος, τις ανάγκες της επόμενης ημέρας. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε. Είμαστε ίσοι απέναντι σε ίσιους. Φίλες και φίλοι, είμαστε όλοι εδώ για να πούμε πως μαζί μπορούμε. Γιατί έχουμε την εμπειρία να αντιμετωπίσουμε σύνθετα προβλήματα. Έχουμε δοκιμαστεί όλοι μας για την εντιμότητά μας και την εργατικότητά μας. Σε αυτή την πορεία σας θέλουμε όλους κοντά μας. Δεν περισσεύει κανείς. Ο τόπος μας μας έχει όλους απόλυτη ανάγκη. Ο δρόμος μας για την νίκη στις εκλογές απαιτεί συνέπεια, απαιτεί αγώνα. Απαιτεί να βαδίσουμε όλοι μαζί σταθερά και με αξιόπιστα βήματα. Να βαδίσουμε χωρίς κομματικές ταυτότητες, χωρίς παροπίδες, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς πικρίες, χωρίς εγωισμούς και κυρίως χωρίς αλαζονία και δεύτερη σκέψη. Μαζί μπορούμε με πρόγραμμα, με όραμα, με αποφασιστικότητα. Μαζί μπορούμε με ζήλο για εργασία να τα καταφέρουμε. Μαζί μπορούμε να αλλάξει σελίδα ο Δήμος και η περιοχή μας. Μαζί μπορούμε να πάμε πλάι-πλάι στα νέα δεδομένα για το Δήμο Στυλίδας, τη σύγχρονη πόλη, για το Δήμο της Δημιουργίας, της Αλληλεγγύης, της Προσφοράς, χωρίς προχειρότητες και πειραματισμούς. Ένα Δήμο πλάι στον κάθε πολίτη. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Δήμο συμπαραστάτη και πρωτοπόρο για τους ανθρώπους της Δημιουργίας. Ένα Δήμο σύγχρονο και ευαίσθητο. Ένα Δήμο χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτό σε όλους. Μαζί μπορούμε να κάνουμε το Δήμο Στυλίδας μια ξεχωριστή περιοχή, ελκυστική και σύγχρονη, για να ζήσουμε και εμείς και τα παιδιά μας. Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε σελίδα. Μαζί μπορούμε να συνταξιδέψουμε με προορισμό ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας. Σε αυτό το ταξίδι δεν είμαι μόνος. Είχα και έχω μαζί μου αξιόλογους και υπέροχους ανθρώπους. Ανθρώπους που στήριξαν το συνδυασμό και συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη τους κάθε μέρα. Ανθρώπους που μας έκαναν την τιμή να συστρατευτούν μαζί μας και που καθημερινά πλαισιώνουν το ψηφοδέλτιό μας. Αυτούς τους υποψηφίους από το περήφανο ψηφοδέλτιό μας, από το πιο υπερκομματικό, το πιο πλήρες, το πιο αντιπροσωπευτικό της τοπικής μας κοινωνίας και καθαρό ψηφοδέλτιο του Διευρυμένου Δήμου Στυλίδας, θα σας παρουσιάζουμε τμηματικά τις επόμενες ημέρες. Τους ανθρώπους αυτούς που είναι πάνω απ' όλα τα δικά σας παιδιά, οι δικοί σας άνθρωποι, αυτοί με τους οποίους ενώσαμε τις τύχες μας, προχωράμε μαζί, χέρι-χέρι
και θα κερδίσουμε τον τίμιο αγώνα μας. Έχω την τιμή να με έχουν εμπιστευτεί υπέροχοι και ηθικοί άνθρωποι και αυτή την εμπιστοσύνη υπόσχομαι να μην την προδώσω ποτέ. Έχω όμως και την τιμή να με εμπιστευτείτε και να με στηρίζετε όλοι εσείς σήμερα, υπέροχοι δημότες που δεν πείθονται με μεγάλες υποσχέσεις και με προσωπικές εξυπηρετήσεις. Υπέροχοι δημότες που θέλουν ρεαλισμό στο λόγο, ταπεινότητα στην καθημερινότητα, εργατικότητα στην καθημερινή μάχη με τα προβλήματα, άμεση επαφή με το Δήμο και κυρίως θέλουν την αλήθεια. Είστε όλοι εσείς που η παρουσία σας εδώ, εκτός από χαρά, με γεμίζει με υπευθυνότητα, με αίσθημα ευθύνης, αλλά και με πείσμα ώστε να μπορείτε στο πρόσωπό μου να βρείτε το δικό σας δήμαρχο. Αυτή την εμπιστοσύνη που μου δείχνατε σήμερα υπόσχομαι και σε εσάς να μην την προδώσω ποτέ. Φίλες και φίλοι, η σημερινή βραδιά σφραγίζει το αύριο του Δήμου μας. Σήμερα εσείς στέλνετε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Τώρα είναι η δική σας σειρά. Τώρα είναι η δική σας ώρα. Σας καλώ να δώσουμε τη μάχη μας μέρα και νύχτα. Να δείξουμε τη δύναμή μας, να δείξουμε τη δική μας ευθύνη που είναι η ευθύνη της ψήφου. Επιτέλους, η ψήφος για το Δήμο Στυλίδας πρέπει να είναι ψήφος τιμής και όχι ψήφος συναλλαγής. Σας καλώ να πάρουμε την τύχη του Δήμου στα χέρια μας. Σας καλώ στο ταξίδι που αρχίζει σήμερα. Τώρα χρειάζεται η προσωπική μας θυσία, ο προσωπικός μας αγώνας. Το μήνυμα της νίκης είναι ένα. Μαζί μπορούμε. Μαζί θα πετύχουμε. Και μαζί θα νικήσουμε. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είναι μία από τις βραδιές που θα θυμάμαι για πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
θέλω να ενημερώσω ότι δίπλα υπάρχει μπουφέ για ένα ψυχτικό ποτό και να περάσετε καλά. Thank you.
Ευχαριστώ.